Πάμε στον Ζάρο, σε μια περιοχή βέβαια όπου η κίνηση τα τελευταία Σαββατοκύριακα είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Πολιουδάκη, είναι αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ζαρού, να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Καλησπέρα σας. Κύριε Πολιουδάκη, μας τα χάλασαν οι καιρικές συνθήκες, βρέχει? Ναι, ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ναι, έχει αρχίσει από το απόγευμα, έχει αρχίσει και βρέχει σιγά σιγά. Ναι. Και περιμένουμε όπως όλοι μας την ελπίδα να δούμε τι θα μας εμφανίσει. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ναι, αυτό που είπαμε και πριν από λίγο. Καιρικά φαινόμενα τα οποία έχουν ως επίκεντρο τις βροχοπτώσεις. Βλέπουμε και στο Ζαρό που συνδεθήκαμε αυτή τη στιγμή. Βρέχει αυτή την ώρα. Λοιπόν, να εστιάσουμε λίγο στην αύξηση που καταγράφεται στο μέτωπο των επισκεπτών, τουλάχιστον κάθε Σαββατοκύριακο στην περιοχή σας. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι αυξημένη η επισκεπισμότητα, λόγω του ότι δεν έχει και ο κόσμος τώρα τι να κάνει. Δεν έχει άλλες επιλογές. Πάντα ήταν ο Ζαρός ήταν στο επίκεντρο της επισκεπισμότητας, ναι. Αλλά τώρα λόγω και του COVID έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα Σαββατοκύριακα, που μπορώ να πω ότι και στα μαγαζιά έχει δείξει μια μεγάλη αύξηση, λόγω του ότι και Σαββατοκύριακα ανοίγουν πιο πολλά μαγαζιά που παλιά ανοίγανε όλη τη βδομάδα. Ενώ τώρα έχουν δώσει, γιατί δεν μπορούν να βγουν και αυτοί. Εντάξει, διανύουμε, ξέρετε, μια περίοδο αντιδήμαρχη επιδημιολογικής κρίσης. Ωστόσο, ακόμα και αυτό το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, βοηθάει την επιχειρηματικότητα και το Ζαρό και την ευρύτερη περιοχή βέβαια. Ναι, έτσι είναι. Έχει να κάνει και ότι είναι ψηλά ο Ζαρός, όπως είναι και άλλα ορεινά χωριά, τα ναι. οποία τα επισκέπτονται και όπως την προηγούμενη Σαββατοκύριακο για χιόνια. Και κάνουν τη βόλτα τους, πάνε στη λίμνη. Έχει πολλά μέρη εδώ πέρα ο Ζαρός να μπορούν να επισκεφτούν. Και έχει γίνει τώρα τελευταία, όσο πάει και αυξάνεται η επισκεπτουσιμότητα. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, παρά τα όποια προβλήματα της πανδημίας, με τους περιορισμούς, με τον φόβο. Τα πάτε καλά. Είναι ευχαριστημένοι και κάτοικοι και επιχειρηματίες, ναι, παρά τις δυσκολίες. Έχει, όπως σας το είπα και πριν, έχει πολλά μέρη ο Ζαρός για να επισκεφτούν. Είναι η λίμνη, είναι τεράστιοι χώροι, δεν μπορεί, λόγω προσοχής COVID, δεν μπορούν να έρχονται σε επαφή με άλλο κόσμο. Δηλαδή, πώς θα σας το πω, έχει επιλογές τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν, να πάνε στο βουνό, να πάνε στο μονοπάτι, να πάνε στα μοναστήρια, να μπουν στην πόλη του Ζαρού μέσα. Έχει πολλές επιλογές εδώ πέρα η περιοχή. Και φαντάζομαι μας. Βρίσκεται και στην ατζέντα της Δημοτικής Αρχής αυτή η περίφημη η θεματική επισκέπτες, η θεματική περιήγηση. Ναι, αυτό ήταν και είναι. Μάλιστα. Κύριε Πολιουδάκη, τι να ευχηθούμε. Βέβαια, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή με το Ζαρό, να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα. Απόψε ο Ζαρός, αν ήταν τρόπος να δείτε πόσο βροχερός και ωραία είναι έξω η εικόνα, αλλά δεν αλλά όχι, δεν βολεύει. Θα βραχείτε τώρα και είναι άδικο και είναι κρίμα. Την επόμενη. Ελπίσουμε να πάει καλά η χρονιά με υγεία, εύχομαι. Και η ελπίδα να μην μας κάνει φέρει ζημιές, να περάσει. Αντιδήμαρχε, σωστά. Και να κλείσουμε με αυτό. Είστε προετοιμασμένοι γενικά με την κακοκαιρία? Υπάρχει ένα σχεδιασμό προκειμένου να αποφύγετε προβλήματα? Η πολιτική προστασία του Δήμου μας είναι σε ετοιμότητα. Ναι. Ήδη τα μηχανήματα είναι σε όλα τα ορεινά χωριά, είναι έτοιμα. Ναι. Και τα πιο πολλά έχουν και τις αλυσίδες απάνω. Είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Ανδρέας λοιπόν Πολιουδάκης.